Συνελήφθη το απόγευμα τη Δευτέρα στην παλαιά Εθνική Οδό Καβάλα Ξάνθη, Διασταύρωση Χρυσούπολη, από αστυνομικού τη Ομάδα Πρόληψη Καταστολή Εγκλήματο με τη συνδρομή τη Ομάδα Κρατική Ασφάλεια του Τμήματο Ασφάλεια Καβάλα, 46χρονο ημεδαπό σε βάρο του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάση νομοθεσία περί προστασία αρχαιοτήτων και εν γέννη τη πολιτιστική κληρονομιά των νόμων περί όπλων και περί κώδικα. Αναλυτικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση Σχετικά με κατοχή και πώληση αρχαίων αντικειμένων από τον 46χρονο, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια αυτή, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι διέθεσε έναντι 45.500 ευρώ σε αστυνομικό που εμφανίστηκε ω υποψήφιο αγοραστή μία μαρμάρινη στήλη. Σε έλεγχο που ακολούθησε στο γιοταχή αυτοκίνητο με το οποίο προσήλθε ο δράστη στο προκαθορισμένο σημείο, καθώ και την κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία ανά με καπνό βάρος 26 γραμμαρίων για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί. Ένα σπρέι πιπεριού, τα παραπάνω προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 45.500 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, κατασχέθηκε επιπλέον η παραπάνω μαρμάρινη στήλη, η οποία σύμφωνα με εξέταση που ακολούθησε από αρμόδιους αρχαιολόγους εφορίας αρχαιοτήτων Καβάλα θάσου αποτελεί βάση περιραντηρίου συντριβανιού που είναι κατασκευασμένη από τσιμεντοκτονία με γύψο και μιμείται αρχαίο αντικείμενο. Καταλήγοντα, ο συλληφθή θα οδηγηθεί στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλα, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα ασφάλεια Καβάλα.